Εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα και αγωνιστική ετοιμότητα. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΠΟ εδώ και 3 χρόνια δίνουν ένα περήφανο και εμβληματικό αγώνα για να κρατήσουν τη ΛΑΡΠΟ ανοιχτή, που δυστυχώς σήμερα δεν καπνίζει, αλλά και τη δουλειά τους. Η κυβέρνηση, αφού συνεχίζει να την απαξιώνει, τα έχει βρει όμως σκούρα. Και όλο αυτό οφείλεται στον αγώνα των εργαζομένων. Ο στόχος, γιατί δεν θέλω να κουράσω, γιατί έχουν ακουστεί όλα και για τον Νικέλιο, για το ότι είναι η ΛΑΡΠΟ, όντως είναι ένας κολοσσός στην περιοχή μας, που πρέπει να μείνει υπό δημόσιο έλεγχο, αλλά ο βασικός στόχος δεν είναι ούτε να παίρνουμε παρατάσεις με 2 μήνες ορισμένου χρόνου και 3 και 4. Ο στόχος είναι να ξαναλειτουργήσει η ΛΑΡΠΟ, να φαίνεται, να βγάζει καπνό το καμίνι, να μείνει ενιαία υπό δημόσιο έλεγχο. Αλλά για να γίνει, θα πρέπει οι εργαζόμενοι πάνω απ' όλα να είναι σαν γροθιά. Δυστυχώς είχα πει κάποτε, ξανακούστηκε εδώ, ότι οι σιρήνες διάσπασης θα είναι αυτές που θα κάνουν κακό στην εταιρεία και στους εργαζόμενους. Και από ό,τι φαίνεται, έχουν κάνει κάποιο κακό. Οπότε, ποιος είναι ο στόχος? Ενωμένοι, σαν μια γροθιά, μαζί με εμάς τα εργατικά κέντρα, όλοι μαζί, συσπυρωνόμαστε δίπλα στα σωματεία και συνεχίζουμε τον αγώνα. Συνεχίζουμε τον αγώνα και να είστε βέβαιοι ότι θα κερδίσουμε. Γιατί είναι ο μόνος δρόμος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Δεν θέλω να κουράσω άλλο.